ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και έναν έναν. Συστηρωθείτε όλοι στις γειτονιές. Μην αφήσετε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Ξέρω ότι το σπίτι μας εδώ, αυτό το μανιτάρι που πετάχτηκε ψηλά με τη συμβολή όλων σας, θα γίνει το κέντρο για να μας κόψουν τη φωνή. Εμείς είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και δεν φοβόμαστε κανέναν. Κανέναν! Ας έρθουν να το πάρουν. Εμείς είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Αυτό που ζούμε έχει σφραγίδα. Αμέτρητες αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμόσουν ένα σχέδιο που το ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Η επίθεση που ετοιμάζουν να κάνουν απέναντι στη λαϊκή κατοικία έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ που ποινικοποίησε την δράση των λαϊκών, των εργατικών μαζικών φορέων για την αποτροπή των πληστηριασμών. Ιδιώνυμα αδίκημα είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στην αρχή των πληστηριασμών την αντίσταση του κόσμου. Τους κάνανε ηλεκτρονικούς, τους δώσανε στα φαντ. Δυσκολεύει για αυτούς η ιστορία, γι' αυτό και περνάνε στην τελευταία φάση χωρίς καμιά διαδικασία, να μαθαίνεις απλώς ότι έχει εγγραφεί στο υποθηκοφυλάκιο, στο νέο ιδιοκτήτη. Εδώ φαίνεται και από τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι υπάρχουν πολλές μορφές κορακιών που δημιουργούν φαντ και διάφορα συμφέροντα που επιτίθενται στη λαϊκή κατοικία. Αυτοί δηλαδή που ουσιαστικά έχουν ψηφίσει και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην απώλεια της δυνατότητας ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων να μπορούν να ανταποκριθούν για μια μεγάλη ανάγκη που προσπαθούν να καλύψουν, τη λαϊκή στέγη, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αυτοί δηλαδή που γκρέμισαν χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος στις συντάξεις για την συντριπτική πλειοψηφία στα 500 ευρώ, αυτοί που γκρέμισαν τους μισθούς και τον κατώτατο, με δικά τους στατιστικά 1/3 είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλο 1/3 μεταξύ 700 και 1000 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ, αυτοί που με την ΚΑΠ έχουν τσακίσει ουσιαστικά 250.000 αγρότες και δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω του κόστους παραγωγής, αυτοί που μέσω των τραπεζών με δικά μας χρήματα χρηματοδότησαν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που τσακίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών αυτά απασχολούμενων, αυτοί τώρα έρχονται να βάλουν τη σφραγίδα και στο τελευταίο, στην τελευταία διαδικασία του δράματος να αποσπάσουν για τα κέρδη τους και τη λαϊκή κατοικία. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το κέρδος είναι ένας παράγοντας που σαπίζει τη ζωή μας. Σήμερα η ανίποτη τραγωδία στη Λάρισα, ακριβώς γιατί και οι ταξικές δυνάμεις με παρέμβασή τους πολλές φορές προσπαθούσαν να αναδείξουν το ζήτημα ότι τα κέρδη του επιχειρηματικού ομίλου που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους έχει βάλει στην πάντα την ασφάλεια, στην πάντα όλους τους μηχανισμούς, τις τεχνολογίες, τις επιστήμης για την ασφάλεια των μετακινούμενων, ακριβώς για να μην ξοδέψει φράγκο να βάλουν μια χούφτα παράστα στη τσέπη τους περισσότερα κέρδη. Έρχεται και η καταγγελία από τους αερολιμενικούς ότι τα ίδια συμβαίνουν εκεί και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί και εκεί με την κατάρκηση του κρατικού του κρατικού οργανισμού αερολιμενικών μπαίνουν κάθε μέρα στην πάντα διαδικασίες ασφάλειας και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και στον αέρα. Όλα τα κοράκια από πάνω από το κεφάλι μας πλέον, γιατί η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ άνοιξαν πόρτες και παράθυρα, κάθε μας ανάγκη να είναι αντικείμενο άγριας επίθεσης στο εισόδημα. Θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα με επίδειξη ισχύως, αλλά για το λαό μας δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, γιατί όλα είναι θέμα συσχετισμών και αυτοί είναι που θα επιβάλλουν τελικά τους όρους. Προς το παρόν μπορεί το κίνημα
να μην είναι θέση να επιβάλλει όρους προς τα συμφέροντά του γενικά για το μισθό, για τη σύνταξη. Φουντώνουν όμως οι αγώνες, δυναμώνουν σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Κάθε γειτονιά πρέπει να γίνει κάστρο αντίστασης, επαγρύπνηση, ενημέρωση όλου του κόσμου, και είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα κληθούμε ουσιαστικά να αποδείξουμε ότι το εργατικό κίνημα θα βάλει τη σφραγίδα και απέναντι σε αυτή την επίθεση που εκφράζεται με την αρπαγή του λαϊκών, των λαϊκών κατοικιών. Βέβαια, εντάξει, είναι η περίοδος προεκλογική και λέμε εμείς ότι ακριβώς το δίλημα το οποίο ουσιαστικά πρέπει να σκεφτεί κάθε αγρότης, ο κάθε αυτοαπασχολούμενος, ο κάθε εργάτης, αν η επόμενη μέρα, και έχει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο βαθμό στα χέρια του, αν η επόμενη μέρα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αντίστροφη πορεία, για δυνάμωμα των αγώνων και συλλογικές συμβάσεις, για σταμάτημα των πληστηριασμών, για σταμάτημα της τροφοδοσίας μεγάλων ποσών, τεράστιων δεκάδων δισεκατομμυρίων, για τις ανάγκες των πολεμικών αναμετρήσεων που θέλουν να αναμειχθούν πάλι με τα παιδιά του λαού, για να επεκτείνουν την κερδοφορία τους και σε άλλες περιοχές της γης. Το εργατικό κίνημα πάντα έχει τη δύναμη, το έχει αποδείξει, είχε τεράστιες κατακτήσεις. Θα οργανωθούμε, θα συσπυρώσουμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.